Ο Μάνος Κρός είναι στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής μας σύνδεσης για μια εφόλουστη συνέντευξη που την είχαμε υποσχεθεί μέρες τώρα. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Ακούμε το ολοκαινούργιο τραγούδι του Λίπο ήδη. Οπότε, Μάνο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα και στον Άθλιο. Έχεις έρθει? Έχω έρθει μία φορά για λίγες ώρες βέβαια, αλλά ανυπομονώ να ξανάρθω. Να ξανάρθεις για περισσότερες ώρες. Είναι υπέροχη πολύ. Δεν είμαστε πολύ ρομαντικοί εδώ πέρα. Είστε και είμαι και εγώ και ρομαντικός, οπότε ταιριάζουμε. Σου ταιριάζουμε. ταιριάζουμε. Τι κάνεις, πώς σε πετυχαίνουμε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Μόλις έχουμε κυκλοφορήσει το νέο μου σίγγλ, το Λίπο. Το ακούμε ήδη από κάτω. Το ακούμε, ναι, το άκουσα που το εκφώνησες πριν. Θα το ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας. Για πες μου, σου αρέσει? Είναι πολύ σύγχρονο, πρέπει να σου πω. Ευχάριστο. Και το dance ύφος και στα τρία τραγούδια σου που έχω ακούσει είναι αυτό που τα διακρίνει για εμένα. Βασικά είναι αυτό που λες, αυτό έχει pop στοιχεία αλλά έχει και ATEEZ μαζί, οπότε διαφοροποιείται λίγο από τα προηγούμενα. Αυτό ήταν που μας έκανε και τη διαφορά και το επιλέξαμε. Και να σου πω ότι του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, γιατί ο στίχος του με εκφράζει σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Μάλιστα, είναι δηλαδή βιογραφικός, να το πάρω ότι είσαι μόνος σου. Βιογραφικός, είναι λίγο υπερβολή. Όχι, ότι είμαι μόνος μου, είμαι μόνος μου. Καλά μάντεψες, αλλά είναι στιγμές. Είναι στιγμές που μου λείπουν πράγματα και είναι στιγμές που δεν θα ήθελα να μου λείπουν άνθρωποι και καταστάσεις. Κρίμα, γιατί την έκαψα την ερώτηση. Την είχα τελευταία να μας πεις αν είσαι ερωτευμένος. Αλήθεια. Το είπαμε από την αρχή, δεν πειράζει. Θα το ξαναπούμε. Δεν πειράζει. Δεν υπόθηκε ποτέ. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι θα κάνεις το καλοκαίρι, να ξεκινήσουμε έτσι. Το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε διάφορες εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Θα μου πεις μερικά. Θα ξέρουμε αρχές Ιουλίου. Μάλιστα. Οπότε θα τα ξαναπούμε για να μας πεις. Οπότε θα στα πω τότε, ναι, γιατί τώρα είμαστε, καταλαβαίνεις, είμαστε στο... Ακόμα κανονίζεις. Πράγματα, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι που αγκαλιάζει τη μουσική σου ο κόσμος? Είσαι ευχαριστημένος με την πορεία σου μέχρι τώρα? Κοίτα, θα ήμουν αχάριστος να έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος, γιατί από το πρώτο μου κιόλας τραγούδι ο κόσμος αγκάλιασε, όπως είπες, είχε αποδοχή στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος και δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα να ξεκινάς με ένα τραγούδι και να κατευθείαν ο κόσμος να το αγκαλιάζει. Είμαι και σε μια μεγάλη εταιρεία, τη Μήνο CMI, που οι οποίοι είναι άνθρωποι που με πιστεύουν, όπως η Κική Τσόλκα και η Τσίνα Χιουτιλάκη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις. Και τι να πω, νιώθω πολύ τυχερός, πάρα πολύ τυχερός. Βέβαια, να πούμε ότι είχες και καταβολές από την οικογένειά σου για το ταλέντο σου. Ναι, για το ταλέντο μου, έχεις δίκιο. Ο παπάς είναι υπέτειος για όλα, να ξέρεις, αυτός ο παπάς. Για πες μου τώρα για τον παπά δύο πράγματα, δεν μπορούσα να μη σε ρωτήσω. Και για καλά, τον παπά. Γιατί είναι χαρά μου να μιλάω για τους γονείς μου γενικά και ας ακούγεται λίγο τετριμένο. Το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι, αλλά οι γονείς πιστεύω ότι είναι για όλους μας το πάνω. Μα αυτοί μας βάζουν και στα μονοπάτια. 1, 2, 3. Αυτοί μας βάζουν στα μονοπάτια. Και μας δείχνουν τα σωστά μονοπάτια επίσης. Λίγο μας κατσαδιάζουν και μόλις κάνουμε τα λάθη μας. Ναι, γκρινιάζουμε. Εμείς είμαστε λίγο αντιδραστικοί σαν μικρά παιδιά, αλλά έχουν δίκιο τελικά. Όσο μεγαλώνουμε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό καλύτερα. Για πες μου τώρα την καλύτερη συμβουλή που σου έδωσε ο μπαμπάς. Και πώς ξεκίνησε όλο αυτό που μικρός, εκεί που τον άκουγες να παίζει τη λίρα του? Καλά, ο παπάς είναι ένας καταπληκτικός ερμηνευτής. Θα πω βέβαια τα καλύτερα λόγια, γιατί πάνω απ' όλα είναι πατέρας μου και τον θαυμάζω σαν πατέρα. Αλλά τον θαυμάζω επίσης και σαν καλλιτέχνη. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τον θαυμάζω και τα δύο πράγματα πάνω του. Είναι πάρα πολύ γνωστός στην Κρήτη. Εσείς βέβαια δεν το ξέρετε γιατί είστε άθλιο και έχετε άλλες παραδόσεις. Τι να σου πω, γεννήθηκα σε ένα σπίτι που συνέχεια άκουγα μελωδίες, συγχορδίες, μουσική. Θα μου πεις βέβαια ότι η μουσική που άκουγα δεν έχει σχέση με αυτό που έκανες. Δεν έχει σχέση με την pop που ακολουθώ αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, για μένα η μουσική είναι ένα, απλά αλλάζουν οι μελωδίες. Κατάλαβα. Πες μου τη σημαντικότερη συμβουλή που έχεις κρατήσει σε αυτό το χώρο από τον μπαμπά. Να σου πω ότι ο μπαμπάς ήταν αρνητικός στην αρχή, δεν ήθελε να σου πω το τραγούδι. Γιατί ξέρει τις δυσκολίες του χώρου και τις στεναχώριες.
Και ειδικά τώρα που ο μπαμπάς λογικά δεν θα το είχε στην Κρήτη, εσύ έχεις και την πειρατεία που σκοτώνει, έτσι, πραγματικά. Δεν είναι μόνο η πειρατεία. Γενικά όλοι μας περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Επαγγελματικά, πιστεύω, και προσωπικά. Εγώ προσπαθώ να προσαρμοστώ σε όλο αυτό, όπως και όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Εγώ ζω με τα όνειρα. Δηλαδή, ξυπνάω και λέω θέλω να κάνω αυτό. Θα μου πεις ένα όνειρο για το μέλλον. Ένα όνειρο, μου πάει δύσκολα τώρα. Είτε επαγγελματικά, ας πούμε, εγώ θα σου έλεγα ότι ειδικά με το ύφος που έχεις, ένα ξένο κομμάτι να κάνεις και μια ευρωπαϊκή καριέρα. Γιατί όχι. Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να κάνω καριέρα στην Ελλάδα, αυτό με απασχολεί. Μάλιστα. Αν είχα ευρωπαϊκή καριέρα, δεν θα είχα πρόβλημα, αλλά το θεωρώ μακρινό, όχι όνειρο, γιατί δεν είναι στις σκέψεις μου. Δηλαδή, αν τύχει, με καλό να έρθει. Καταλαβαίνεις αυτό το λέω. Με ενδιαφέρει να μ' αγαπήσει το κοινό της Ελλάδας, γιατί εδώ έχω γεννηθεί και πάνω απ' όλα έχω ανάγκη την αγάπη τους για να συνεχίσω αυτό που κάνω. Άρα δεν είσαι από αυτούς που θέλουν να φύγουν στα δύσκολα τώρα. Όχι, δεν θα ήθελα να φύγω και μ' αρέσει η Ελλάδα, έτσι μ' αρέσει με τις ατελείες της, είναι η γοητεία της. Μπράβο. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό το θέμα. Συμφωνούμε απόλυτα. Μα έτσι δεν είναι. Αν είναι να φεύγουμε στα δύσκολα. Αυτό με ελαφρά πηδηματάκια δεν γίνεται δουλειά. Ποιο θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, πες μου. Τι να πούν και οι πριν από εμάς που έχουν περάσει ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς. Θα σε πάω ένα πολύ πιο light θέμα. Έχεις δει καθόλου Your Face Sounds Familiar στον Αντένα? Ναι, το έχω παρακολουθήσει. Σ' αρέσει. Εννοώ θα έπαιρνες ποτέ μέρος σε ένα τέτοιο σοου? Δεν ξέρω αν είναι καλό για ένα νέο καλλιτέχνη να πάρει μέρος σε αυτό το σοου. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο αναγνωρίσιμος. Mm-hmm. Να έχεις κάνει κάποια μουσικά βήματα και μετά. Γιατί είναι καλό να σε γνωρίζει ο κόσμος πρώτα από τη μουσική σου και μετά να έλθουν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα με το sound, αν πήγαινε ένας νέος καλλιτέχνης που τώρα ξεκινάει, θα έφερνε λίγο τον κόσμο σε μια. Πώς να το πω. Θα ήταν διφορούμενο λίγο. Τι κάνει ακριβώς αυτό, τι τραγουδάει, με καταλαβαίνεις πώς το λέω? Ναι, κατάλαβα. Και εγώ θεωρώ κιόλας ότι εντάξει, ότι σε στιγματίζει κιόλας μια τέτοια συμμετοχή. Ναι, σε αυτή την περίοδο της ζωής μου δεν θα το επέλεγα. Σε στιγματίζει. Στο χέρι μας είναι ο καθένας να δώσει το δικό του στίγμα. Ένας καλλιτέχνης πάνω απ' όλα, εκτός από ρεπερτοριακά, έχει τη δική του προσωπικότητα. Για μένα αυτό είναι πάνω απ' όλα καλλιτέχνης. Να έχει τη δική σου προσωπικότητα, να διαφέρει από τους υπόλοιπους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και να δει ο κόσμος κάτι καινούργιο σε σένα. Θα μου πεις γιατί, άμα έχεις μια πιθανή συνεργασία εδώ στο Σκαριά ή για τις εμφανίσεις του χειμώνα, τι θα κάνεις? Θα ήθελα πάρα πολύ, το έχω δηλώσει στις συνεντεύξεις και θα το πω και δεν ξέρω αν θα μας ακούει, αλλά ξέρω πάντως σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσα ότι το διάβασε η συγκεκριμένη ερμηνεύτρια που δεν έχω να πω λόγια, είναι η Άννα Βύση βέβαια. Και χάρηκα πάρα πολύ που μου το είπανε. Είχες δώσει και ένα δεύτερο όνομα, θα το πεις μόνος σου. Είχες, και τον Αντώνη Ρέμον. Ναι. Αλλά η αδυναμία μου μεγάλη είναι η Άννα. Μεγάλη αδυναμία και ευελπιστώ και να την γνωρίσω προσωπικά αλλά και να συνεπάρξουμε μαζί. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ άνετος άνθρωπος αυτά, οπότε δεν θα έχεις και πρόβλημα. Αυτό μου αρέσει την Άννα, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει σταθμό. Είναι λίγο αλυτάκι, με την καλή έννοια, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι καλλιτέχνη. Μιλάμε για μουσικό κομμάτι συνεργασία ή και on stage? Όχι, για on stage. Τώρα θα ήταν βέβαια τεράστια τιμή για μένα να θέλει Άννα να συνεργαστεί και μουσική και σε κάποιο CD single μαζί μου, αλλά ας τα πάρουμε λίγο, ξέρεις. Με τη σειρά. Βήμα, να μην είμαστε και αλαζόνες. Για πες μου, διακοπές θα κάνεις καθόλου το καλοκαίρι? Ναι, έχω από τώρα. Δεν ξέρω με το πρόγραμμα των εμφανίσεων, αλλά σίγουρα θα είναι τον Αύγουστο, ελπίζω, 15 μέρες στην Κρήτη. Ωραία είναι στην Κρήτη. Είναι φανταστικά, στην πρώτη να είναι επιφύλακτα. Από ποιο μέρος είσαι? Είμαι από τα Χανιά. Ωραία, έχει καταπληκτικές παραλίες. Μπορείς να συνδυάσεις πολλά πράγματα, αν θες ηρεμία. Έχει περιοχές που μπορεί να είσαι ήρεμος, αν θες να περάσεις καλά, να βγεις, να διασκεδάσεις. Έχει πολλές εναλλακτικές προτάσεις και το κάνει, είναι όμορφο αυτό. Μία από τις πιο ωραίες πόλεις πάλι της Ελλάδας, πάλι με πήγες εκεί. Από τον Ναύπλιο πήγαμε στα Χανιά. Αν δεν πενέψεις το σπίτι, θα πεις να σε πλακώσει. Ναι, αγαπάω και τα Χανιά. Λοιπόν, εκτός τους γονείς μου, αγαπάω και τα Χανιά. Γίνομαι και λίγο γλυκανάλατο αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Μ' αρέσουν πολύ τα Χανιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο. Τα social media. Ναι, κανονικά. Έχεις πέσει θύμα. Τέλος, άκουσα πρώτη φορά να το λένε όλο μαζί. Ελληνιστή.
σας αγαπάω. Εντάξει. Έχεις πες θύμα ψεύτικου προφίλ? Όχι. Δεν το έχω. Δεν νομίζω. Το έχεις ψάξει? Δεν έχει πες την υπόλοιψή μου, αλλά δεν νομίζω. Είναι ακόμα νωρίς για να αρχίσουμε να δημιουργούν ψεύτικα προφίλ. Ξέρεις, είμαι στο ξεκίνημά μου, οπότε θα ήταν λίγο εξωπραγματικό να έχω και... Σε ρώτησα, γιατί ειδικά τα, ξέρω, οι κοπέλες της μικρότερης ηλικίας ειδικά, όταν βλέπουν και ένα νέο καλλιτέχνη και ωραίο και ταλαντούχο, κατάλαβες. Προσπαθούν με διάφορα μέσα και να τον προσεγγίζουν. Και να τον προσεγγίζουν. Πρώτα-πρώτα του είπα και στο τηλέφωνο πριν μιλήσαμε μεταξύ μας ότι χαίρομαι πάρα πολύ πίσω τις πρώτες μου συνεντεύξεις. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, να το πούμε και στον κόσμο, ότι σου είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους και γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι από τις πρώτες συνεντεύξεις. Πάρα πολύ όμως. Είναι τιμή μου, αλήθεια σου λέω. Και δική μου. Θα ανταλλάξουμε φιλοφρονήσεις και μετά. Εννοείται αυτό, εννοείται. Και ελπίζω σύντομα να έρθω και εκεί να τα πούμε on air από μέσα από το στούντιο. Και εγώ το ελπίζω αυτό και να σε βγάλει και ο δρόμος με την περιοδία σου, γιατί ξέρω σίγουρα ότι είτε σε κλαμπ πας εδώ της περιοχής, είτε κάνεις. Γιατί ξέρω ότι τα πράγματα τώρα μόνο έτσι κινούνται. Οι συναυλίες λίγο είναι περίεργο θέμα. Ήθεσαι, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που κινούνται τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια, όσο παράξενο και όσο ακούγεται. Εγώ πάντα αυτό ήθελα να κάνω ουσιαστικά. Έχεις. Να είμαι σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω. Και εγώ πιστεύω ότι έτσι φτιάχνεις και μια πιο οικία σχέση με τον ακροατή σου. Που σε αυτό που σε θαυμάζει, σε στηρίζει. Αυτό δεν έχει σημασία όμως. Να σε αγαπάει πραγματικά αυτός που ακούει τη μουσική σου ή αυτός που βλέπει κάτι σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ περισσότερο για τη μουσική σου και το ποιόν σου ως άνθρωπος παρά, ας πούμε, για τις σχέσεις που πολλοί τις βγάζουν στον αέρα για να κάνουν διάφορα παιχνίδια. Είναι θέμα επιλογής. Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί όπως είναι καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ θα μείνω ότι ναι, θα ήθελα να με ξέρει από τη μουσική μου πάνω απ' όλα. Και αν τα υπόλοιπα έρθουν, okay, αλλά πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η μουσική. Ξεχωρίζεις κάποια από τα κομμάτια σου? Μου είπες τώρα το τελευταίο, το λίπο, ότι σου άρεσε περισσότερο. Ναι, το έχω πω. Μεγάλε. Κοίτα, το μη σταματάς ήταν το πρώτο μου κομμάτι. Mm-hmm. Είναι αυτό που με έβαλε στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να πω ότι το αγαπώ. Επίσης και το δεύτερο, το σε θέλω. Εγώ το έχω ακούσει και τα τρία. Πρέπει να σου πω ότι και εμένα το τελευταίο μου άρεσε πιο πολύ από όλα. Το λοιπόν έχει μία μικρή θέση. Λίγο παραπάνω. Πιο ανάλαφρο, πιο γλυκό. Η μελωδία είναι το το πιστέψαμε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι και μπορεί στο πρώτο άκουσμα να φανεί λίγο περίεργο σε σχέση με τα προηγούμενα μου τραγούδια. Αλλά δεν ξέρω, του έχω κάποια δυναμία. Γενικότερα, ακούς και λαϊκή μουσική? Ακούω τα πάντα, ενημερώνω μουσικά για τα πάντα, μ' αρέσει και ούτως ή άλλως επειραματίζομαι, δηλαδή επειδή κάνω και μαθήματα φωνητικής και κάνω και στούντιο παράλληλα, πειραματίζομαι και με λαϊκά κομμάτια και με pop και με έντεχνα, βασικά δεν μου αρέσει να τα λέω έτσι, ξέρεις, δεν μου αρέσει να βάζω καπέλες γενικά. Αλλά ναι, μου αρέσει. Τι να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι. Αυτή την περίοδο έχει φάει κανένα κόλλημα, να το πω λίγο πιο μοντέρνα, με κανένα τραγούδι? Καλά, το λες κόλλημα. Ναι, πώς θα το πούμε, τι να πούμε. Ναι, μου αρέσει ένα τραγούδι τώρα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Γιατί καλέ, την άποψή σου λες. Θα σου πω και εγώ το δικό μου μετά, άμα θες. Να εκτεθούμε και οι δύο. Το δικό σου ξέρω ποιο είναι, το λίγο φυσικά, και ναι. Μετά το επόμενο θα μου πεις, αυτό θες να μου πεις. Λοιπόν, από pop μου αρέσει πάρα πολύ το καινούργιο του Νίνο, πάρα πολύ. Και εμένα. Έχω πολύ. Και κάτι με τη Ριάννα το καινούργιο εγώ, το Stay, που το ξέρει λίγος κόσμος, αλλά εμένα μου αρέσει. Το ξέρω πολύ καιρό εγώ, γιατί έχω πάρει το LP, οπότε μου μιλάς για άλλη μια μεγάλη αγάπη, να ξέρεις. Μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια. Πώς το έχω καταφέρει? Δεν παίζει περίπτωση στην playlist να μην έχω δύο κομμάτια της κάθε δύο ώρα εκπομπής. Μα είναι ένα πολύ καλά ντοκοπλάσμα, Ριάννα. Πέρα ότι έχει προβληθεί πολύ στα media, αν παρακολουθήσεις στο YouTube live που έχει δώσει σε διάφορα reality X Factor ή σε διάφορες συναυλίες, τη θεωρώ τόσο ταλαντούχα, τόσο όμορφη. Της αξίζει εκεί που είναι για μένα. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, θα πάω πάλι στην ερώτηση περί έρωτος, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ναι. Α, να πούμε και ένα λαϊκό τραγούδι πριν. Ναι, πες μου και ένα λαϊκό, τι θες. Μ' αρέσει πολύ του Ηλία του Βρετού, το καινούριο. Το είχαμε και σε πρώτη μετάδοση, και αυτό πρέπει να σου πω. Και ήταν τόσο ιδιαίτερο από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν είναι τύπου τσιφτετέλη ή χορευτικό όπως μας είχε συνηθίσει. Πιο βαρύ και πολύ ωραίο. Έχει, είναι λίγο διαφορετικό αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ωραία να γίνονται διαφορετικά πράγματα, μου αρέσει. Πιστεύεις το να πειραματίζεται ο άλλος? Πάρα πολύ.
Πρώτα απ' όλα πιστεύω στη διαφοροποίηση. Οπότε για να έρθει η διαφοροποίηση πρέπει να γίνει και ο, πειραματισμός. Οπότε εννοείται. Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο, έτσι είναι. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα που με έχεις, που μου αρέσει τόσο πολύ που μιλάς έτσι ευχάριστα. Ξέρεις τι, είμαι πολύ χαρούμενος, όσο και αν ακούγεται λίγο τετριμένο αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ενθουσιασμένος που μιλάω σε εσάς. Και γενικά μου αρέσει να μιλώ και μου αρέσει να με ακούν και ακροατές, γιατί αυτό είναι η μουσική. Μας φαίνει πιο κοντά έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, Αθήνα ή Χανιά? Τώρα. Έπαιξα άσχημα λίγο. Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν είναι τόσο δύσκολη ερώτηση. Είναι περίοδοι που θέλω να είμαι στην Αθήνα και είναι και περίοδοι που θέλω να είμαι στα Χανιά. Τώρα, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να είμαι, η αλήθεια είναι, σε μια παραλία και να σου μιλάω από εκεί. Να είμαι σε μια παραλία των Χανίων. Ξέρεις τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να ήμασταν στην παραλία και οι δύο και να μην κάναμε ποτέ συνέντευξη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συνέντευξη. Κάτι έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Κάτι θα μέσω Skype, κάτι θα κάνουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όντως, ναι, ισχύει. Έχεις δίκιο. Απόλυτο. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Για πες μου. Εμείς θα σε περιμένουμε εδώ, αν σε βγάλει ο δρόμος. Πολύ χαρά. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήσουν πολύ ευχάριστος. Και εσύ εννοείται. Και με βοήθησες πάρα πολύ. Σε βοήθησα. Ναι. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι. Και ελπίζω να είναι η συνέντευξή μου, επειδή είναι από τις πρώτες, να είναι να σου φέρει και γούρι γενικά στη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχεις ονειρευτεί? Πιστεύω ότι θα ήθελα και οι ακροάτες να ακούσουν και εσύ τι έχεις ονειρευτεί στη ζωή σου. Εγώ τα λέω μόνη μου κάθε φορά, πρέπει να σου πω. Κάθε φορά που κάνω ένα on, κάτι λέω για μένα. Άρα τα ξέρουν και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις. Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές περιοδίες. Πολλά φιλιά στον κόσμο του ναυτιλίου και γενικά σε όλο τον κόσμο. Να περνάμε τέλεια, να γουστάρουμε αυτά που κάνουμε πραγματικά και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Χωρίς δισταγμούς, μην κολλάμε πουθενά. Εγώ θα σε ευχαριστήσω και πάλι. Θα ακούσουμε για άλλη μια φορά το τραγούδι σου. Να το ακούσουμε. Χαρά μου μεγάλη να το ακούτε. Φιλάκια και να περνάς όμορφα. Φιλιά, πάρα πολλά.